Καλή σας ημέρα, κυρία Παναγιώτη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σχολιάζουμε την στάση της Ευρώπης ως κομματιού της Δύσης, ναι. Ναι, σε σχέση, αλλά και της, και της Ρωσίας, η οποία δεν φαίνεται να, να εμπλέκεται, και η Κίνα. Πώς βλέπετε τη στάση του πλανήτη έναντι των πρακτικών που εφαρμόζουν οι Ισραηλοί? Σχολιάζεται ακριβώς έτσι όπως το αποτυπώνεται. Είναι οι ανταγωνισμοί, μεγάλοι ανταγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι όπως φαίνεται τελικά να διαμορφώνονται τα δύο μέτωπα, από τη μία το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και από την άλλη το υποδιαμόρφωση Ευρωασιατικό στρατόπεδο, ως αν μπορούμε βεβαίως να τα διαχωρίσουμε έτσι. Και αυτό έχει και την έκφρασή του σε διάφορα μέτωπα ανά τον κόσμο. Στα οποία μέτωπα, και από αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, εμπλέκεται και η χώρα μας, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Γιατί είτε αν μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, είτε μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που βεβαίως εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Μια γενοκτονία βεβαίως που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, και αυτό που επήγει τώρα και το επόμενο διάστημα βεβαίως είναι να δυναμώσει όσο γίνεται ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη των λαών και του δικού μας λαού, που από την πρώτη στιγμή το εξέφρασε η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας με πρωτοβουλία των φοιτητικών συλλόγων. Μιλάω για την ολονυχτία που θα ξεκινήσει το βράδυ, ακριβώς για να εκφραστεί και από την νεολαία και με τη συμμετοχή βεβαίως σωματείων είναι αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Ναι. Θεωρείτε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια κοινή στάση? Γιατί, το λέω αυτό γιατί και σε επίπεδο ηγεσίας, τουλάχιστον ενός κομματιού της ηγεσίας των ευρωπαϊκών οργάνων, τον κύριο Μπορέλ, ας πούμε, τον ακούσαμε να έχει μια επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Υπάρχουν χώρες όπως η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Μάλτα που έχουν κάνει επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και περιμένουμε ενδεχομένως και άλλα κράτη-μέλη. Και ούτως ή άλλως και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι όλες οι ευρωομάδες, δεν τηρούν την ίδια στάση. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ενεργό ρόλο σε όλα τα μέτωπα. Και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εντάξει, κάποιος θα έλεγε ότι δεν μπορεί να απέχει όμως. Δηλαδή, τι θα άφηνε, θα έμενε. Παίζει ενεργό ρόλο. Και βεβαίως να θυμίσω. Στην Ουκρανία δεν είναι. Να θυμίσω. Δεν είναι επιθετική ενέργεια της Ρωσίας που πλήττει τον Ουκρανικό λαό και την ανεξαρτησία του. Ναι, και η οποία βεβαίως ήρθε και ως απάντηση όλων των προηγούμενων γεγονότων που είχαμε στην περιοχή, με πρώτα και κύρια το ρόλο του ΝΑΤΟ. Θυμίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, λοιπόν, δικαιολογούμε με το ρόλο του ΝΑΤΟ να επιτίθεται μια χώρα σε μια άλλη? Δεν δικαιολογούμε. Αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, θα είναι δικαιολογημένο, όπως μας το λέτε. Ακούστε, σε όλη αυτή την περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη οι μεγάλοι ανταγωνισμοί. Και οι ανταγωνισμοί βεβαίως είναι και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και από την άλλη βεβαίως της καπιταλιστικής Ρωσίας, που στο έδαφος της Ρωσίας, στις πλάτες δηλαδή του Ουκρανικού λαού, αυτή η αντιπαράθεση έχει πάρει αυτή τη μορφή πολεμική σύγκρουση με θύματα πρώτα και κύρια τους λαούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ενεργό ρόλο. Παίζει ενεργό ρόλο με τη στήριξη, με όλα τα μέσα, με πολεμικό υλικό, με χρηματοδότηση του αντιδραστικού καθεστώτος του Ζελένσκι. Θυμίζω ότι τέτοια στάση κρατάει και η ελληνική κυβέρνηση με την αποστολή οπλισμού. Μάλιστα το κόμμα μας έχει καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποστείλει στην Ουκρανία και το επικίνδυνο πολεμικό υλικό του λευκού φωσφόρου, και για το οποίο δεν λέει κανένας κουβέντα. Έχει μετατρέψει όλη τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μετακινούνται προς την Ουκρανία τέτοιου είδους πυρομαχικά και διάφορο άλλο πολεμικό υλικό. Και βεβαίως αυτή η επιλογή είναι που μετατρέπει και τη χώρα μας σε στόχο αντιπίνων. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ποια στάση θα έπρεπε να κρατήσει για μια εμπόλεμη κατάσταση σε ευρωπαϊκό έδαφος, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καμία εμπλοκή. Καμία εμπλοκή. Είναι η μόνη στάση. Να μην είναι παρατηρητής, δηλαδή. Ακούστε με, εμείς μιλάμε από την πλευρά των λαών, του ελληνικού λαού. Τι συμφέρον έχει ο ελληνικός λαός από την εμπλοκή της χώρας μας στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας? Και τότε με την ίδια λογική, τι συμφέρον έχει με την εμπλοκή στο Ισραήλ? Το ίδιο, καμία, κανένα συμφέρον. Α, δηλαδή να σφάζονται οι Παλαιστίνοι και να μην τους το αντίστροφο, ας πούμε. Ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει αποστείλει μια ελληνική φρεγάτα
στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία κοστίζει στον ελληνικό ναό, στον ελληνικό λαό, 500.000 ευρώ τη μέρα. Έστειλε όμως να υποστηρίξει τις μεταφορές. Είναι να υποστηρίξει δηλαδή τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και των άλλων επιχειρηματικών ομιλητών. Ναι, αλλά μετά θα γκρινιάζεται ότι τα τρόφιμα και τα προϊόντα από την Κίνα τα αγοράζουν 5 φορές πάνω. Θέλετε να συζητήσουμε για την ακρίβεια και τις αιτίες? Ναι, να συζητήσουμε, αλλά τα ναύλα, όπως ξέρετε, διαμορφώνονται ανάλογα με τις αποστάσεις. Ναι, αν δεν μπορεί λοιπόν να περάσει στην περιοχή. Ακούστε με, να τα πληρώσουν από την τεράστια κερδοφορία του που έχουν οι εφοπλιστές και οι επιχειρηματίες. Πώς ακριβώς να τα πληρώσουν? Έχετε βρει τον τρόπο να φορολογήσετε τους εφοπλιστές και δεν το έχουμε βρει εμείς? Δεν το ξέρουμε. Αυτή καμία χώρα δεν το κάνει. Δεν φορολογούνται. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Σε ποια χώρα φορολογούνται, ρωτάω. Δεν... Και τι σημαίνει αυτό? Ακούστε με. Ναι, μα πώς θα τους φορολογήσετε? Εμείς κουβεντιάζουμε από την πλευρά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και πρακτικό αντίκρισμα. Λέω, θέλω να φορολογήσω από την. Συμφωνούμε. Πώς θα γίνει, ρωτάμε. Πώς θα γίνει? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορολογία για τους εφοπλιστές. Είναι οι μόνοι που και συνταγματικά συμφωνούμε. Έχουν κατοχυρώσει το να μην πληρώνουν φόρους. Για πείτε μου, αυτό είναι δίκιο? Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Σας ρωτάω, ο εφοπλιστής μπορεί να πάει σε άλλη χώρα και να μην πληρώνει φόρο, ναι ή όχι? Μπορεί. Άρα εσείς λοιπόν, πώς διασφαλίζετε τη φορολογία των εφοπλιστών? Λοιπόν, άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει στο διατάφτα είναι ότι να καταργήσουμε αυτή... τη μεταφορά των καραβιών. Με ποιον άλλο τρόπο λοιπόν θα γίνουν οι μεταφορές? Έχει η χώρα μας, εγώ να σας πω το πολύ απλό που το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να φτιάχνει πλοία, δικά της πλοία και να τα μετακινεί? Έχει εργάτες ικανούς στο να φτιάχνει πλοία εδώ σε αυτή τη χώρα? Γιατί δεν συμβαίνει αυτό και οι εφοπλιστές που λέτε, οι λεγόμενοι πατριώτες, φτιάχνουν τα πλοία τους σε άλλες χώρες, σε άλλα ναυπηγεία? Πότε απέκτησε ναυπηγεία η Ελλάδα? Εδώ τα ναυπηγεία ήταν διεκλειστά εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, τώρα υποτίθεται ότι ξεκινάνε τα ναυπηγεία να λειτουργούν. Λοιπόν, αν ήταν άλλες οι συνθήκες και αν στη χώρα μας υπήρχαν άλλες δυνατότητες στην κοινωνία και στην οικονομία, να το πω πολύ απλά, ποιος είχε στα χέρια του τα μέσα παραγωγής και ποιος έκανε κουμάντο στην κοινωνία και στην οικονομία, βεβαίως σε αυτή τη χώρα που δεν είναι ψωροκόστενα, θα μπορούσαμε και πλοία να έχουμε και να τα δουλεύουμε και να ωφελείται ποιος ο λαός μας. Δουλεύει, το δηλαδή οποίο δεν συμβαίνει. Ποιος να γίνει πλειοκτήτης η ελληνική κυβέρνηση? Ο ελληνικός λαός να πάρει στα χέρια του, αυτό λέμε εμείς. Πώς θα γίνει αυτό? Τα μέσα παραγωγής και τον πλούτο του. Αν το αποφασίσει, αυτό ακριβώς μπορεί να κάνει. Γιατί τελικά κοιτάξτε πόσο αδιέξοδο είναι. Δεν μιλάμε γιατί πάμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα, πληρώνουμε 500 χιλιάρικα την ημέρα. Αυτά είναι χρήματα που λείπουν. Λείπουν από τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Λείπουν το καπέλο στις μεταφορές, αν δεν περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα, πόσο θα φτάσει να πληρώσει ο ελληνικός λαός? Το έχετε υπολογίσει? Μα και αυτό ακριβώς λέμε. Να γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός και να μην πληρώσουν αυτοί που κερδοφορούν δισεκατομμύρια ευρώ? Δεν μας είπατε τον τρόπο όμως θα πληρώσουν. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για την οικονομία της συζήτησης. Ναι, θα συμφωνήσω, αλλά δεν μας είπατε τον τρόπο. Συμφωνείτε. Δεν μας είπατε λοιπόν τον τρόπο. Και εγώ θέλω να γίνω. Κοιτάξτε, και εγώ θέλω να γίνω πλούσιος. Να πληρώνω φόρους όσο οι εφοπλιστές, αλλά δεν έχω βρει τον τρόπο ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να μας πείτε και τον τρόπο. Ακούστε με. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα συμφωνήσετε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Το ότι στη φορολογία, στα φορολογικά έσοδα του κράτους, εμείς που είμαστε μισθωτοί, που είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, βιοπαλλαστές αγρότες, δηλαδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πληρώνει το 95% των φόρων και αυτή η μικρή μειοψηφία το 5%. Είναι ή δεν είναι αδικία λοιπόν αυτό? Είναι ή δεν είναι αδικία? Αυτό δεν έχει σχέση όμως με αυτό που σας ρωτάω, που μου λέτε. Σας λοιπόν ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα φορολογηθούν που λέτε οι εφοπλιστές? Πείτε μου τον τρόπο. Με μεγάλο να το συζητήσουμε. Ας φορολογηθούν λοιπόν με 45%. Ναι, με και πού? Τι φορολογούνται? Όταν θα πάνε στη Σρι Λάνκα τις εταιρείες τους. Πώς θα τους φορολογήσετε ακριβώς δηλαδή? Λοιπόν, στο φόβο λοιπόν ότι οι εφοπλιστές, οι λεγόμενοι πατριώτες, θα πάρουν τα καράβια τους και θα φύγουν. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε με άλλες συνθήκες στην κοινωνία και στην οικονομία να παράγει και καράβια και να τα δουλεύουν οι εργάτες της, οι ναυτεργάτες που είναι ικανότατοι και εμείς να μπορούμε και για μας να μεταφέρονται λοιπόν φθηνά προϊόντα και αν μη τι άλλο, αν θέλετε να απολαμβάνουμε και αυτή τη χώρα ταξιδεύοντας, καλοκαίρι έρχεται, με φτηνά εισιτήρια στα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, και να επιστρέψουμε έχουμε στο... Έχουμε άλλη αντίληψη όπως καταλαβαίνετε, αλλά ξεκινάμε από μια βασική πλευρά. Με ποιον είμαστε, με ποια συμφέροντα λοιπόν χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε.
Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Αν υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Μόνο και το ζήτημα είναι λύσεις, ναι, μόνο πόσο ρεαλιστικές είναι. Ακούστε με, μόνο ναι. που αυτές οι λύσεις βεβαίως δεν είναι ρεαλιστικές για το μεγάλο κεφάλαιο και αυτούς που τον εκπροσωπούν. Είναι ρεαλιστικές όμως για το λαό. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα όπως μπορούμε να ζήσουμε το 2024 και όχι τον προηγούμενο αιώνα. Σωστά, να αλλά. Να απολαμβάνουμε δηλαδή σύγχρονα δικαιώματα. Το 2024. Το 2024 πάντως δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι να λέμε να πάρει ο λαός τα μέσα παραγωγής στα χέρια του. Λοιπόν, γιατί το είδαμε ως παράδειγμα και δεν τέτοιε. Βεβαίως, αυτό δεν κρίνεται βεβαίως σήμερα. Ξέρετε όμως τι κρίνεται σήμερα. Κρίνεται για παράδειγμα σήμερα αν η χώρα μας θα συμμετέχει και με ποιους όρους σε δύο πολέμους που βάζουν, αν θέλετε, και το λαό μας στο στόμα του λύκου. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας. Αυτό είναι το ρεαλιστικό σήμερα για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, να γυρίσει πίσω η ελληνική φρεγάτα, να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν πίσω τα παιδιά που είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μανάδες που τα παιδιά τους είναι στην ελληνική φρεγάτα και τρέμει η ψυχή τους κάθε μέρα για το τι μπορεί να συμβεί. Και έτσι θα βελτιωθεί το βιωτικό μας επίπεδο. Το ποιοτικό μας επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για την ακρίβεια, φαντάζομαι. Έχουμε ένα λεπτό στην διάθεσή μας, γιατί ξέρετε ότι έχουμε διαρρυθμό των παρουσιών. Με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά να ξεκινήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, επειδή όλα αυτά που ξέρετε που πληρώνουμε καθημερινά, ένα μεγάλο ποσοστό είναι φόρων, επανερχόμαστε στη συζήτηση για τους φόρους και είναι άδικοι φόροι όπως είναι ο ΦΠΑ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το απλό. Κατάργηση των άδικων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Το 1 τέταρτο τη τιμή των προϊόντων που αγοράζουμε είναι φόρος, ξέρετε. Αντίστοιχα, μεγάλο ποσοστό είναι και φόρος στα καύσιμα. Αν λοιπόν ξεκινούσαμε από την κατάργηση αυτών των φόρων, θα ήταν μία ανάσα. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αν δεν αυξηθούν, να αυξηθούν βεβαίως, γιατί ακόμα είμαστε πολύ πίσω και από τα επίπεδα του 2011 προκρίσης, οι μισθοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε μία ευκαιρία στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και στην τελική ευθεία και πρέπει να γίνει τέτοια συζήτηση. Έχουμε, αν θέλετε, επειδή πίσω από όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα σημαντικά προβλήματα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της, νομίζουμε ότι υπάρχει επιλογή σε αυτές τις εκλογές και να καταδικαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της συνολικά και να καταδικαστεί βεβαίως να φάει ένα γερό χαστούκι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της σε όλα τα μέτωπα. Και στη φτώχεια και στην εκμετάλλευση και στους πολέμους. Και αυτή η επιλογή βεβαίως είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.